Please introduce yourself, your name and your birthday. Παρακαλώ πολύ, πείτε το όνομά σας και την ημερομηνία γέννησης. Εμμανουήλ Πιτσουλάκης του Σταύρου, 14 Ιανουαρίου του 31. 1931. His name is Pitsoulakis, as you said before. His first name Emmanuel? Emmanuel. Emmanuel. Oh. Emmanuel. Were you born in this island, Crete? Γεννηθήκατε εδώ στην Κρήτη, σε αυτό το νησί? Στο εδώ στο νησί, στην επισκοπία που λέω πως είμαι, εκεί γεννήθηκα. He was born here in that beautiful island, Crete. The place is Episcopi. Episcopi Ηρακλείου. Ηρακλείου. Mm-hmm. Episcopi Ηρακλείου, okay? So what did you do in early childhood when you were very young? What did you do? Fishing, swimming, or going up mountains? What did you do? Tell me. How did you spend your childhood here? Σαν χόμπι, τι είχατε? Δηλαδή, κολυμπούσατε, περπατούσατε, παίζατε κανένα αυτό, σπορ κάνατε, τίποτε, ανεβαίνατε σε βουνά, ξέρω εγώ τι. Τότε, όταν ήμουν εγώ μικρό παιδί, είχαν έρθει εδώ Γερμανοί και είχαμε την κατοχή. Οπότε, εμείς δεν μπορούσαμε ούτε παιχνίδια να κάνουμε ούτε τίποτα. Μόνο κοιτάζαμε να βρούμε τίποτα να φάμε και είχαμε και τότε στα σπίτια κατσίκες και πρόβατα και τα βοστίζαμε και βγάλαμε το γάλα και πίναμε το γάλα και κάναμε σε κάτι τυράκια. Αυτά δεν είχαμε παιχνίδια διότι ήταν τότε η πείνα. He describes about his young age that that was during the German occupation. You see, they didn't have time to play in those times. They tried to find something to eat, but they had some goats as well as sheep, okay. You see, and they kept them alive in order to have milk and make some cheese. Okay. That is why he so healthy. Ah. He was always working all the time. Working all the time. So, how was German soldiers, German occupation? Were they brutal or were they? How was it? Οι Γερμανοί στρατιώτες ήταν ευγενικοί ή ήταν βίαιοι? Είχαν και πολλοί ευγενικούς είχαν. Είχαν και πιέζαν και αυτοί. Δεν ήταν όλοι το ίδιο. Είχαν και ευγενικούς. Αλλά ήταν και πολύ βίαιοι. Ναι. There were some that they were kind, but the most of them were brutal. So you didn't like him? You didn't like the... Δεν τους συμπαθούσατε οπωσδήποτε τους Γερμανούς. Κάποιοι στο χωριό ψώνταν καμιά ώρα, γυρεύγανε κάτι να πάρουν, αυγά το σεδίδανε, τσικουδιά, κρασί, τέτοια. They went to Episcopi village, Germans, in order to get some eggs, some food, some meat, cheese to get them from the people who lived there. Very similar, because Korea was under the Japanese colonial control for 35 years, and Japanese were very brutal. So we share the same kind of colonial or foreign occupancy. Και η Κορέα υπέφερε από την Ιαπωνία επί 35 χρόνια. Πιο μπροστά, Yeah, από το 1910 έως το 1945 ήταν κάτω από τη Ιαπωνική κατοχή, η οποία ήταν βίαιη, σκαιότατη. Θέλανε ακόμα και τη γλώσσα τους να καταργήσουν. Ήταν πάρα πολύ βίαιη. Τώρα, τώρα ψεδιακόβω με την Ιαπωνία. Νομίζω τότε πως ένα στόλος Αμερικάνικος ή Ιαπωνέζικος τον έχουν βουλιάξει στη Μανίλα. Yeah. Τότε. 44. Στο κατά δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπήρχε. Γιατί πέρασαν από εκεί. Α, το γυρισμό. Πολύ ωραία. Says that during the return from Korea to Greece, they passed from Manila, where there was a fleet battle, and the Japanese fleet, I think it was defeated. So, okay. Yeah. Tell me about the school you went through. Πέστε μας για το σχολείο. Πήγατε σχολείο, ποιες τάξεις? Πήγα μέχρι την Τετάρτη Δημοτικού και τότε κάνανε πρωί και βράδυ, αλλά πήγαινα παράδειγμα τη Δευτέρα
Και μετά τη Δευτέρα το βράδυ δεν πήγαινα, την Τρίτη δεν πήγαινα, όταν ήθελα πήγαινα. Μάλιστα, αυτή ήταν Γερμανία. Πώς? Ήταν Γερμανία, ναι. Ήταν τότε Γερμανία, Βιβλιανή είχαμε, τίποτα νίκαμε. Και πήγα μέχρι την Τετάρτη, στην Πέμπτη πήγα δύο μήνες. Και μετά, και όχι κάθε μέρα, σε δύο μήνες έτοιμα να πήγα πέντε μέρες. Και μετά έφυγα, δεν ξαπήγα. Okay. Ήταν Γερμανία, τότε δεν μπορούσαμε. Has finished the fourth class of the first school. Mm-hmm. Yeah. He didn't attend the fifth class because they were under the German occupation. I see. You see, right. That was the reason. During your school or before you go to Korea, did you know anything about Korea? Did you know where Korea was in the map? Στο σχολείο ή πριν από αυτό, όταν ήσασταν νέος παιδί και νέος μετά, είχατε ακούσει ποτέ για την Κορέα? Ξέρετε. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Για την Κορέα το μάθαμε εμείς όταν ήμουν φαντάρος στην Πάτρα του 54. Τότε το μάθαμε. Πιο μπροστά δηλαδή ρικούσαμε για την Κορέα που βγήκε του 50, αλλά στην Πάτρα του 54. He had never heard anything about the Korea peninsula. Except when he had joined the army, and especially in 1954, during the Korean War, of course, it had stopped at that time. But it was that time that he heard about Korea. When did you join the military? Πότε πήγατε στρατό? Φαντάρος πότε πήγα? Πήγα το 54 φαντάρος. Στην Κορέα? Στην Κορέα πάλι την ίδια χρονιά, το 54, το Σεπτέμβριο νομίζω πως φύγαμε από εδώ. He joined the army in 1954 and the same year he went to Korea, see about September. Okay. And Korean War broke out in 1950. Did you know that there was a war broke out in Korea at the time, 1950? Το 50 που ξέσπασε ο πόλεμος. Είχες ακούσει τίποτα, άκουσες για τον Κορεατικό πόλεμο? Ακούγαμε τότε ότι ήταν πόλεμος του 50 στην Κορέα και του 51-52, αλλά μετά που πήγε ο φαντάρος και μας το είπαν για την Κορέα, τότε το συνειδητοποιήσαμε πιο κολλά. Αλλά πιο μπροστά το ακούγαμε, του 50 που πήγανε από εδώ, από την Ελλάδα. Ναι, yes. He heard about the Korean War since 1950 when the war broke. He had a better idea and icon when he went to Korea. Okay. Have you ever imagined that you'd go to the country you didn't know and fight for that country? Have you ever imagined that you could be a Korean War veteran? Μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ότι θα πηγαίνετε στην Κορέα να γίνετε βετεράνος? Πιο μπροστά, όχι, ποτέ. He never had thought about that before. So now you are Korean War veteran. What do you think? How do you put this into perspective? How you become Korean War veteran and what do you think about it? Τώρα λοιπόν που έχετε αυτές τις εμπειρίες από τον πόλεμο της Κορέας και την εκεί παραμονή σας για κάποιους μήνες, ποια είναι η σκέψη σας, ποια είναι η άποψή σας για αυτό τον πόλεμο? Αυτός ο πόλεμος ήταν πολύ κακός για όλους εκεί πέρα στην περιοχή, σε όλο τον κόσμο προπάντως, γιατί πήγαινε και πολλά κράτη. Αλλά ήταν πολύ κακός και ποτέ να μην ξαναέρθει τέτοια εποχή να γίνει τέτοιος πόλεμος. The war was one of the worst things he has met in his life, and also he wishes not to be repeated such a war. What was his specialty, infantry or cannon or whatever, and then his unit, what company, what battalion, things like that? Πείτε μας για την μονάδα στην οποία υπηρετήσατε και την ειδικότητα που είχατε. Υπηρετήσα ως τη μονάδα που πήγαμε στο τάγμα που πήγαμε στην Κορέα. Είχαμε φύγει μακριά από τη Σεούλ. Είχαμε περάσει το 38ο παράλληλο και είχαμε προχωρήσει πάνω από 70 χιλιόμετρα προς τα βόρεια εδάφη, μας λέγανε τότε οι αξιωματικοί.
ειδικότητα. Ειδικότητα είμαι ο προπολιβολητής, που λέμε. Είχα ο προπολιβόλο. Ο προπολιβόλο. Ναι. Αλλά μετά, όταν πήγαμε εκεί πάνω, κάτι αξιωματία που γνωριστήκαμε ένα συνειδικό μου, με βάλαν ύστερα στην πύλη του λόγου. Και ήμουν εκεί πέρα κάθε πρωί στην πύλη του λόγου και χαιρετούσα όσους περνούσαν. He was one of the soldiers of the Greek battalion. Mm-hmm. He remembers that they overpassed the 38 parallel. They went about 50 kilometers northly. Mm. Yeah. He was a gunner, a machine gunner, user of a machine gun. Okay. And machine gunner always become the target of enemy shooting because, you know, they don't want enemy's machine gunner. Was it dangerous? Were you wounded or were you hit? Is there any... Oh, okay. So then, what was his mission? Where was he and what did he do? Είπατε λοιπόν ότι εκτός από... Πολυβόλο. Πολυβόλο, ναι. Μετά ήσασταν αρχιφύλακας πύλης. Ναι. Κάθε μέρα είμαι εκεί, κάθε μέρα το πρωί. He used to be the at the gate, guard of the gate of the camp. Mm. Where was it? Πού ήταν τότε το τάγμα, σε ποια περιοχή? Δεν ξέρω ακριβώς, είμαστε έξω σε βουνό. Σε βουνό. Ναι, αλλά είχαμε προχωρήσει, λέω, μας είπαν οι αξιωματικοί ότι είχαμε προχωρήσει μετά το 38ο ράλιο, είχαμε προχωρήσει 70 χιλιόμετρα μέσα στα άλλα. He doesn't remember exactly the site, but what he remembers is the officers told them that they had been 70 kilometers over the 38 parallel. Okay. On a hill. On a mountain, okay. When he went through the Korea, what is the image? What did he think about Korea at the time? The people, how they behave, how, you know, they clothed, and about food shortage and the destruction, all these things. What was the first and how? What did he think about it? Πήγατε από το Σεούλ, προφανώς. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτή τη χώρα τότε? Ήτανε πολύ καταστρεμμένη, πολύ, πολύ καταστρεμμένη. Ο λαός. Και ο λαός ήταν και αυτός, ήταν πολύ έτσι, πώς να πω τώρα. Φτωχός, ε. Ναι, ήτανε, γιατί τα είχαν ρημάξει όλα. Ναι, ζητούσαν φαγητό, τίποτε, να τους βοηθάγατε καθόλου σε φαγητό, τίποτε. Το τάγμα εσείς σαν στρατιώτες Έλληνες. Ναι. Βοηθούσατε το, ή τα παιδιά τα, το βοηθούσατε. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί καμιά ώρα αυτά γράφονται και δεν πρέπει να κάνει, αλλά δεν μας αφήνανε οι Αμερικάνοι να δίδουμε τα τρόφιμα, τα περίσταση οι Κορεάτες. Ναι. Κρυφά τις δίνατε τίποτα. Όταν μπορούσαμε κρυφά το σε δίδαμε. Σαν τα ψωμιά, αλάτσερα, έξι ψωμιά και ήταν μαζί και δεν μας αφήνανε να τα δίδουμε, μόνο τα ρίχναμε στα βαρέλια. Μαρμελάδες, τα κουτιά τα ρίγαμε, μια ημέρα τα ανοίγανε, την επαύριο να πέσουμε στα βαρέλια. Γιατί σήλω μας είχαν οι Αμερικάνοι με την προστασία τους. Δεν είχαμε δικό μας φωδιασμό. Μόνο κάθε μέρα πήγαμε από τον Αμερικάνικο φωδιασμό και παίρναμε τα τρόφιμα. When he went to Seoul, he saw a devastated city, all ruined, something important is that although they wanted to help the Korean people who wanted assistance, some help, either in food or in clothes or in anything, Americans didn't allow them to do that. Mm. That is what he stresses, underlines. Why? Why did it... Γιατί οι Αμερικανοί δεν σας αφήνανε να δώσετε. Δεν ξέρουμε τώρα για ποιο πράγμα, δεν ξέρουμε. Δεν μας αφήνανε, δεν ξέρω για την αιτία. Γιατί αυτά που επέραμε την ημέρα από τον εφοδιασμό τον Αμερικάνικο, όσα προλαβαίναμε και τρώγαμε την ημέρα, την επαύριο πρέπει να πάρουμε καινούργια και όσα μένανε τα πετούσαμε στα βαρέλια. Δεν τα αφήνανε να τα φάμε και την επαύριο, μόνο κάθε μέρα καινούργιο εφοδιασμό.
ο λαός, οι άνθρωποι πηγαίναν στα βαρέλια για να τα πάρουν. Είχα ακούσει, δεν τ' είδα. Είχα ακούσει ότι μετά που είχαμε τα βαρέλια και πήγαιναν και τα ρίχνανε κάτω σε μια ρεματιά, πήγαινε από εκεί και τα τρώγανε. Τα παίρνανε. According to the Americans, they ought to eat everything that they gave them daily, and the rest that remained, they were thrown to the litter top pots, you see, and asking if the Korean people went there to get some food, even from the litter pot. Yeah. He hadn't seen some, but he had heard about that, that yes, it might happen. So when he saw all this destruction, poverty, miserable situation, what did he think about? What did he think about Korea? Βλέποντας όλη αυτή την καταστροφή, αυτή την έλλειψη τροφής, ποια ήταν τα συναισθήματά σου? Είχαμε πολύ, όλοι οι Κορεάτες που είχαμε πάει, οι Έλληνες, είχαμε στενοχωρηθεί πάρα πολύ με την κατάσταση που ζούσαν αυτοί οι καημένοι τότε, που και εμείς την είχαμε ζήσει όταν είμαστε μικρά παιδιά με τους Γερμανούς και είδαμε και την κατάσταση αυτή που ζήσανε και λυπούμαστε πάρα πολύ. The only thing that they felt, it was they were very sorrowed with that situation. Besides, it reminded them the German occupation. They passed the same tragedy without something to eat. People died of famine without having something to eat, and they were very sorrowed about that. When did he leave Korea? Πότε φύγατε από την Κορέα για επιστροφή? Φύγαμε του 55, διότι θα καθίζαμε ακόμη λίγο εμείς, αλλά τότε ήταν πάει κάτω κάτι φασαρίες, τότε που μας πήραν πάλι πίσω όλο το στράτημα. Ναι, και φύγαμε του 55. Τελευταία αποστολή, τίποτε, θυμάσαι? Εγώ με 20 ήταν άλλη μια ακόμη, δεν είμαι ακριβώς τελευταία, πρώτα τελευταία είμαστε. He left Korea in 1955. It was the mission before the last one. Okay. And have you been back to Korea since then? Πήγατε ποτέ στην Κορέα ξανά, μετά? Το 2010. When? In 2010. To Seoul. He visited Seoul during the visit program. Did he go by himself or any family member? Είχατε μαζί κάποιο πρόσωπο δικό σας, συγγενικό πρόσωπο? Όταν πήγα στην Κορέα, πιστεύτης, είπα τότε την κόρζα, την πάρουσα, την μπορούσαμε να πάρουμε συνοδό, αλλά ήταν δασκάλα και ήταν και διευθύντρια και δεν μπορούσε να έρθει. Είμαστε διευθύντρια στο δημοτικό. Δασκάλα, διευθύντρια και δεν μπορούσε. Όταν είχε την opportunity to get a person, especially his daughter, it was impossible because of her duties here. He yeah, is a teacher, you know. And όταν πήγαμε σε διακόπτω, όταν πηγαίναμε πέσα πάνω στην Κορέα με το βαπόρι, όταν περνούσαμε τη Φορμόζα, τώρα το λένε Ταϊβάν, όταν περνούσαμε τη Φορμόζα, το πρωί που σκοθήκαμε, όταν πλησιάσαμε τα σύνορα της Φορμόζας, βλέπουμε τέσσερα πολεμικά αμερικάνικα και πιάσανε και πηγαίνανε τα δύο κάτω, τα δύο απάνω και μας συνοδεύανε δύο μερόνυχτα μέχρι να περάσουμε τα σύνορα του Ταϊβάν. Τότε ήταν η Φορμόζα. Όταν πηγαίναμε, όταν πηγαίναμε, φοβηθήκαμε πολύ. Στην Ιντζόν πήγατε? Στην Ιντζόν, ναι. Φοβηθήκαμε πολύ. He describes about his going to Korea for the first time. The ship was accompanied by two American ships, when they passed the Formosa Strait, in order to go to Incheon port. Is it that's in 2010? In, no. In the first time he went to Korea, I mean, in 1954. So now we have your daughter with you. What is your name, please? Τώρα λοιπόν έχετε την κόρη δίπλα σας. Ποιο είναι το όνομά της, πώς λέγεται? Κατερίνα. How are you doing? What is your job? Ποια είναι τα επαγγελμά σας? Ήμουν δασκάλα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και για 7 χρόνια διευθύντρια σε δημοτικό σχολείο. You were a teacher.
Τώρα είμαι συνταξιούχος. Good. She was a teacher, now she's a pensioner. He used to work as a teacher and then for 7 years as the chief of the school. Chief of the school. What did she teach about? Τι διδάσκατε? Εμείς εδώ στο δημοτικό σχολείο διδάσκουμε όλα τα μαθήματα. Γλώσσα, μαθηματικά, θεολογία, ακόμα γυμναστική, καλλιτεχνικά. Τα χρόνια που ήμουνα εγώ. Τώρα έχουμε εξειδίκευση. Γιατί έχω πάρει σύνταξη 9 χρόνια. In those years she was used to be a teacher. She taught any faculty, anything. Anything. All the lessons, you see, of the curriculum. And do you know anything about Korea now? Γνωρίζετε τίποτα γύρω από την Κορέα τώρα? Ναι, sure. Tell me. Πολλά. What do you know? Πολλά διαγνωρίζω. Είναι μια πολύ αναπτυγμένη χώρα, πάρα πολύ, ενώ πέρασε τόσο καταστροφικό πόλεμο, με πολύ φιλόξενους ανθρώπους, πολύ έξυπνους, πολύ δημιουργικούς και πάρα πολύ ανθρωπιστές. Και αυτό που πρέπει να πω είναι ότι δεν ξεχνάνε αυτούς τους ανθρώπους που πήγαν τότε σε τόσο μακρινό τόπο για να τους βοηθήσουν στον πόλεμο που είχαν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην ξεχνάς. Just so that a country with such a progress, she met people, kind people, clever people, and especially she underlines that people, Korean people, think they have the best things about the veterans who went there to fight for the independence of your country. The Korea is now 11th largest economy in the world and one of the most strong democracy in Asia. And you heard what your father just told us, the Korea in 1954 and 55. So what do you think about this? Your father didn't know Korea before. He went, fought for us. We were poor, miserable, now 11th largest economy in the world, very strong democracy. What do you think about that? Όπως τυχόν γνωρίζετε, η Κορέα τώρα είναι 11η οικονομική δύναμη στον κόσμο. Και επίσης, το δημοκρατικό της πολίτευμα βαίνει, θα λέγαμε, στερεώνεται. Ποια είναι η γνώμη σας, τι ακριβώς σκέφτεστε για αυτή τη χώρα, όπως την είδατε, και τα βήματα που έχει κάνει. Ποια είναι η γνώμη σας, τι έχετε να πείτε? Ακούγοντας όλα αυτά που έζησε ο μπαμπάς μου την περίοδο του πολέμου, τώρα βλέπουμε στην τηλεόραση μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Άκουσε και τον μπαμπά μου αυτά που μου μετέφερε, αυτά που είδε το 2010. Είδα φωτογραφίες. Βλέπω μια χώρα που είναι, με επιτρέψτε να το πω, ένα λουλούδι της Ανατολής. Μία χώρα με ειρήνη, μια ειρηνική χώρα, πάρα πολύ σημαντικό και εύχομαι κάποια στιγμή να τα βρούνε και με τους γείτονες από βορρά, ούτως ώστε να μπορεί να προχωρήσει ακόμα πιο πολύ η ανάπτυξη. Γιατί το να έχεις ένα γείτονα να σε απειλεί για αυτή τη χώρα, νομίζω κατά τη γνώμη μου, επειδή και εμείς ζούμε περίπου το ίδιο με τους Τούρκους, ότι τον πάει λίγο πίσω τη χώρα. Εύχομαι να τα βρούνε με τους γείτονες. Γιατί και εμείς είμαστε στην ίδια περίπου κατάσταση με τους Τούρκους, επιτρέψτε μου να το πω αυτό. She saw a lot of progress and a peaceful people and peace in that in Korea. She lacks very much the situation that there must be a reunion with the North Korean. And she wants not to be threatened by any enemy, and she puts in her mind what Greece has and suffers, let's say better, with our neighbor country, the Turkey. For that, she doesn't like to have Korea to have any enemy country beside her. So if I come back here to Crete, making history teaching material with your father's interview, would you please let me talk about this with the school children here? Όταν θα ξανάρθει, σκοπεύει να ξανάρθει, ιδιαίτερα του χρόνου,
Έχει πολλά να κάνει ο άνθρωπος αυτός. Μαζί με το υλικό αυτό που ακριβώς τώρα κατασκευάζει γύρω από τις συνεντεύξεις των βετεράνων. Νομίζετε ότι μπορεί αυτά να υποθούν στο σχολείο, σε μαθητές? Βέβαια. Βέβαια, διότι οι μαθητές, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ξέρουν όλα. Δυστυχώς όμως, η ιστορία που διδάσκεται, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στο δημοτικό σχολείο, δεν τα λέει όλα. Δεν τα λέει. Και πιστεύω ότι πρέπει να είναι η ιστορία πιο ανοιχτή. Πιο ανοιχτή και να αναφέρεται και σε άλλους λαούς και σε πολέμους που εμπλάκηκαν Έλληνες. Που ενεπλάκηκαν Έλληνες. Γιατί δεν αναφέρεται, στην ιστορία δεν αναφέρεται πουθενά. Ούτε στην ιστορία, στο δημοτικό τουλάχιστον που έκανα εγώ μάθημα, αλλά ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο. Στο λύκειο κάπου πέντε γραμμές. Δεν είναι ιστορία. Yes, she agrees, because history doesn't include, especially in the first school, doesn't include anything about the Korean War. Oh. As about the high school and Lyceum, there are about 5 lines in the book of history speaking about the Korean War. Yeah. Absolutely. That's why I am doing this, okay? And so, there are many veterans are waiting here. I want to ask last question. By 2020, it's going to be 70th anniversary. Do you have any message to the Korean people, the country that you fought for? What is it? What do you want to say to the Korean people? Το 2020 θα εορταστούν τα 70 χρόνια από την έναρξη του Κορεατικού Πολέμου. Ως βετεράνος του Κορεατικού Πολέμου, έχετε ένα μήνυμα να πείτε στον κορεατικό λαό? 70th anniversary. Έχετε να πείτε ένα μήνυμα? Να το σε πούμε. Στον κορεατικό λαό για τον εορτασμό των 70 χρόνων από την έναρξη του Κορεατικού Πολέμου. Να είναι πάντα ήρεμοι, να μην έχουν ποτέ πόλεμο και να ζουν μια ηρεμία σαν ανθρώποι, όχι πάντα με ιδέες. Κακές ιδέες, να λένε ότι σήμερα θα κάνουμε πόλεμο, αύριο θα μας κάνουμε πόλεμο, να είναι πάντα ήρεμοι. Να μην περιμένουν όπως εμείς όταν πήγαμε, μας λέγανε ότι πάτε τώρα στον Κορέα, αλλά είναι ένα κοσί και ίσως να κάνουμε πάλι πόλεμο μέχρι να φτάξετε. Γι' αυτό, να είναι πάντα ήρεμοι, να ζουν ήρεμα. According to his memory, when he was in Korea in 1954, there was a rumor of, that the war it might be broke up again, although it was a truce. Mm. So he wishes the Korean people to have peace, no war, and to live a very peaceful life from now on then. Thank you so much. Take photographs. Hey, man, what's up?